Καλημέρα κύριε Αυτιά. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Είμαι καλά, ετοιμάζομαι, φεύγω αύριο για τις Βρυξέλλες, όπου εκεί θα συναντηθώ με τους αξιωματούχους της Ευρώπης, προκειμένου να συζητήσω και ταυτόχρονα να διεκδικήσω όλα εκείνα που, κατά τη γνώμη μου, εάν υπάρξουν, είναι δυνατόν να οδηγούν σε άλλους δρόμους από αυτούς που σήμερα βρισκόμαστε και είναι δρόμοι ασφυξίας. Άρα να υποθέσω, κύριε Πρόεδρε, μισθή, συντάξεις, μετενέργεια, χαράτσια, όλα αυτά τα οποία επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που θα κάνετε με την Ευρώπη. Αναμφισβήτητα ναι, και ένα πρόσθετο. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ιδιαίτερα με τους μικροκαταθέτες, οι οποίοι μέσα από τον πανικό που έχει δημιουργηθεί ανησυχούν πάρα πολύ για τις μικροκαταθέσεις τους και τις παίρνουν από τις τράπεζες. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση εξαιρετικά μεγάλης ανησυχίας, ρευστότητας. Βεβαίως υπάρχει μια εγγύηση η οποία δίδεται από τον ελληνικό νόμο, αλλά όπως έχω πει είναι δυνατόν και είναι, αν θέλετε, πράγματι δυνατό να διεκδικήσουμε και την προστασία των καταθετών μας, των μικρομεσαίων καταθετών μας. Μάλιστα. Από τους Ευρωπαίους, από την Ευρώπη. Διότι οι μεγάλοι καταθέτες, κύριε Αυτιά, αυτοί, ναι, με τα πολλά λεφτά, τα έχουν πάρει τα χρήματά τους από καιρό και βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού. Και βεβαίως δεν έχει γίνει τίποτε από τη μεριά της κυβέρνησης, τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και αργότερα της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, για να ελεγχθούν αυτές οι καταθέσεις. Είτε βρίσκονται στην Ελβετία, εκεί είναι πάρα πολλές. Σωστό. Είτε στο Λίχτενστάιν, είτε σε άλλες τράπεζες. Όταν μάλιστα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, η Γερμανία έχει υπογράψει διακρατική συμφωνία με την Ελβετία και ήδη έχει εισπράξει ως προκαταβολή διακρατηθέντος φόρου τραπεζικών καταθέσεων Γερμανών πολιτών 2 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Η δε Αγγλία, γιατί και Εγγλέζοι όπως και Γερμανοί καταθέτουν στις ελβετικές τράπεζες, ήδη έχουν εισπράξει 600 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, επαναλαμβάνω, ως προκαταβολή διακρατηθέντος φόρου. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτε και προφανώς δεν έχει κάνει τίποτε με ευθύνη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και αργότερα της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Και δικαιούμενα σκέπτομαι, όχι απλώς να έχω την υποψία, αλλά να έχω τη βεβαιότητα ότι συγκάλυψη υπάρχει, συγκάλυψη μετέρων. Κύριε Πρόεδρε, όλος ο κόσμος, και θα σας μεταφέρω και τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών, μου είπαν να σας ρωτήσω, και μάλιστα αρκετοί, γνωρίζοντας ότι σήμερα θα είστε μαζί μας. Ρώτα τον κύριο Κουβέλη, θα έχουμε κυβέρνηση στις 17, στις 18 του μηνός, θα υπάρχει κυβέρνηση να μπορεί να διαπραγματευτεί, και με ποιους, κύριε Κουβέλη, κυβέρνηση? Κύριε Αυτιά, κυβέρνηση η χώρα πρέπει να αποκτήσει. Και σας είναι γνωστό ότι είχα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, μάλιστα ξεπερνώντας και την δύναμη του εκλογικού ποσοστού που μας έδωσε ο ελληνικός λαός, 6,11% του εκλογικού σώματος, να υπάρξει και στην προηγούμενη περίοδο, μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό και ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες, έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση προοδευτική, μια κυβέρνηση με άμεσες δεσμεύσεις αναφορικά με ενέργειες που πρέπει να κάνει. Γι' αυτό και υποστηρίζω ότι με μια προγραμματική συμφωνία προοδευτικού χαρακτήρα και μάλιστα με συγκεκριμένες πρώτες ενέργειες και άμεσα μέτρα τα οποία έχω προτείνει, ναι, είναι δυνατόν να αρχίσουμε και την διαπραγμάτευση στην Ευρώπη, αλλά και την πολιτική στο εσωτερικό της χώρας, που είναι δυνατόν να διαμορφώνει συνθήκες προκειμένου η Ελλάδα να είναι ζωντανή και να αρχίσει να σηκώνεται η κοινωνία. Είπατε χαρακτηριστικά το θέμα των μισθών και των συντάξεων. Οι κατώτατοι μισθοί έχουν γκρεμιστεί, μάλιστα σε εφαρμογή των μνημονιακών νόμων, με αποτέλεσμα να έχουν συμπαρασύρει το σύνολο των αμοιβών της εργασίας προς τα κάτω. Αυτή πρέπει η νομοθεσία να πάψει να υπάρχει. Είναι δυνατόν να έχουμε άρση, κατάργηση της νομοθεσίας. Όπως επίσης αυτό το οποίο έχω διεκδικήσει και έχω προτείνει, να υπάρξει η αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς ότι οι συλλογικές συμβάσεις από την ώρα που κατεστράφησαν και οι κλαδικές, δεν υπάρχει η μετενέργεια, έχει οδηγήσει σε μεγάλη συρρήκνωση, τεράστια ποσά χαθήκαν από το έτσι κι αλλιώς μικρό εισόδημα που έχει ο εργαζόμενος, ο άνθρωπος της μισθωτής εργασίας. Και βεβαίως εκείνο το οποίο θα διεκδικήσω και από αύριο το πρωί στις Βρυξέλλες είναι να πείσω
ότι πρέπει να υπάρξει χρονική επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μέχρι τα τέλη του 17, αρχές του 18. Κύριε Πρόεδρε. Αυτό θα δώσει η ανάσα. Δεν είναι μια γενική και αόριστη πολιτική. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ανασένεις, βάζεις μέτρα στην άκρη, προωθείς ισοδύναμα μέτρα. Άλλωστε, κύριε Αυτιά, το ξέρετε, 18 του μηνός θα κληθούμε να έχουμε κυβέρνηση. Αλλά πέρα από την κυβέρνηση, προς τα τέλη του Ιουνίου έρχεται το νέο πακέτο μέτρων με 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν την αντιμετώπιση αυτού του πακέτου την αναζητήσει η όποια κυβέρνηση στην επιβολή μέτρων, θα έχουμε περαιτέρω μείωση και των μισθών και των συντάξεων αλλά και των κοινωνικών δαπανών. Να υποθέσω, και υπάρχουν τα ισοδύναμα. Να υποθέσω ότι είστε πιο κοντά στον κύριο Τσίπρα, κύριε Πρόεδρε, παρά σε μια συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Κοιτάξτε, η αντίθεσή μου με αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χθες βρίσκεται ακριβώς στην μονομερή καταγγελία του μνημονίου. Η μονομερής καταγγελία του μνημονίου, σημαίνει κύριε Αυτιά, θα σημάνει άνοιγμα της πόρτας προκειμένου η χώρα είτε να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη οικειοθελώς ή ακόμη και να αποπεμφθεί. Δεν λέω τυχαία ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η σταδιακή αποδέσμευση από τις δυσμενείς ρυθμίσεις και τους όρους του μνημονίου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτά μπορεί να διεκδικήσει η χώρα και μπορεί να τα διεκδικήσει. Να υποθέσω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Να υποθέσω, κύριε Πρόεδρε, ότι εάν καθίσετε σε ένα τραπέζι με τον κύριο Τσίπρα, θα του πείτε: εγώ δεν θέλω να τα σπάσεις με την Ευρώπη. Θέλω να κουβεντιάσεις πώς θα βελτιώσουμε ή να κουβεντιάσουμε πώς θα βελτιωθούν τα κακώς κείμενα. Και να μην εκδιωχθούμε από το ευρώ. Βεβαίως, διότι η προγραμματική συμφωνία, και μάλιστα όπως την προσδιορίζω, πρέπει να έχει δύο κόκκινες γραμμές. Το είπα και την προηγούμενη περίοδο. Η μια κόκκινη γραμμή είναι να ασκήσουμε την πολιτική που υπηρετεί την χώρα και την υπηρετεί με την παραμονή της στην Ευρωζώνη. Και το δεύτερο, να ξεκινήσουμε συστηματική, δεν λέω ότι είναι εύκολη, επίπονη, σκληρή διαπραγμάτευση αύριο το πρωί για να αποδεσμευθούμε, να απαγκιστρωθούμε από τους δυσμενείς όρους του μνημονίου. Αυτή νομίζω ότι είναι η υπεύθυνη πολιτική, αυτή που έχει σχέση με την προσφορά στην κοινωνία και στον τόπο. Διότι για σκεφτείτε το ενδεχόμενο να φύγουμε από την Ευρωζώνη. Δεν είναι μόνο η οικονομική καταστροφή η οποία θα επέλθει, θα καλπάζει ο πληθωρισμός, θα αγοράζουμε σε τιμές ευρώ και θα πληρώνουμε με δραχμές. Οι μισθοί και οι συντάξεις θα γκρεμιστούν ακόμη πιο κάτω. Αλλά θα υπάρχει και η πολιτική απομόνωση της χώρας. Και έχουμε πολλά ανοιχτά ζητήματα. Όσο και αν αυτά τα ζητήματα των εθνικών μας συμφερόντων και δικαιωμάτων δεν βρίσκονται αυτή την ώρα δυστυχώς στο τραπέζι της συζήτησης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Διότι βλέπετε, ο προεκλογικός λόγος αναλώνεται πάρα πολλές φορές σε πυροτεχνήματα μακριά από εκείνα που βρίσκονται στην καρδιά του προβλήματος της χώρας και της κοινωνίας. Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω στο Έθνος, έχω μπροστά μου, πιστεύω να το είδατε κι εσείς, σας έχει και φωτογραφία. Δημάρ, Δημοκρατική Αριστερά, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει πόρτα για επιστροφή στη δραχμή. Αυτό σε κατηδίαν συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα θα το ξεκαθαρίσετε, θα το λύσετε, κύριε Πρόεδρε? Και δημόσια και κατηδίαν. Ναι. Και όταν την άλλη φορά είχε στα χέρια του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, την δεύτερη εντολή, του είπα προχώρα να σχηματιστεί κυβέρνηση, κυβέρνηση προοδευτική και μάλιστα με πρόσημο, με σφραγίδα αριστερής διακυβέρνησης. Και την δύναμη που έχω από τον ελληνικό λαό την προσφέρω για να υπάρξει στήριξη στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας. Βεβαιότατα, εάν η προγραμματική συμφωνία εξασφαλίζει αυτούς τους δύο όρους, αυτές τις δύο προϋποθέσεις, στοιχεία μιας αναγκαίας προοδευτικής προγραμματικής συμφωνίας. Βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία και αναδεικνύω και θα αναδείξω και θα είμαι και επίμονος. Και μάλιστα, ας το επαναλάβω, με μια γραπτή προγραμματική συμφωνία, για να μην είναι εύκολο σε κανέναν να αθετήσει όλα εκείνα τα οποία προγραμματικά πρέπει με έναν θετικό τρόπο να δεσμεύουν την άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας. Αν σας ερμηνεύω σωστά, αν και εσείς δεν χρειάζεστε ούτε καν ερμηνεία, σήμερα λέτε στον κύριο Τσίπρα να μου εγγυηθείς ότι δεν θα μας πάσει τη δραχμή για να πορευθώ μαζί σου σε μια μελλοντική κυβέρνηση. Ναι, και μια εγγύηση όχι γενική και αόριστη, αλλά όχι φραστική γενικώς, αλλά πολύ συγκεκριμένη. Δεν σας είπα λίγο πριν τυχαία ότι ο τρόπος με τον οποίο προγραμματικά
ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά την αντιμετώπιση του μνημονίου. Ουσιαστικά είναι καταγγελία και μία μονομερής καταγγελία. Ας το επαναλάβω. Εάν δεν έχει εκείνα τα οποία εγώ προτείνω, θα οδηγήσει τη χώρα στο να βγει από την Ευρωζώνη. Είναι αυτονόητο. Το μνημόνιο είναι βαρύ, είναι δυσβάστακτο, έχει απαράδεκτους όρους, έχει άνισους όρους, άδικους και ταυτόχρονα αναποτελεσματικούς. Αλλά αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που προτείνω. Και δεν τον προτείνω από καμία, αν θέλετε, αυταρέσκεια διεκδικώντας τη μοναδικότητα της αλήθειας. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη και να εξασφαλίσει εκείνα που είναι δυνατόν να εξασφαλίσει, με το πρόσθετο δεδομένο, κύριε Αυτιά, ότι το πολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης έχει αλλάξει, αλλάζει, μετακινείται η Γαλλία, η πολιτική της Μέρκελ ιτάται μέσα στο εσωτερικό της Γερμανίας. Έχουμε πια μια κρίση χρέους που δεν είναι μόνο κρίση χρέους των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας. Τίνει να γίνει γενικευμένη κρίση χρέους. Και μάλιστα η ύφεση βαθαίνει και απειλεί συνολικά ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό διαμορφώνει πια την υποχρέωση στην Ευρώπη να αλλάξει το περιεχόμενο της οικονομικής διακυβέρνησης. Όταν έλεγα, και το θυμάμαι, το θυμάστε κι εσείς και οι Έλληνες πολίτες, ας διεκδικήσουμε και μπορούσαμε τότε να διεκδικήσουμε την μεταφορά μέρους του ελληνικού χρέους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την έκδοση ευρωομολόγου. Τότε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος μου έλεγαν: αυτά, κύριε Κουβέλη, είναι ουτοπίες, δεν γίνονται. Και βέβαια, βλέπετε, έχουν έρθει σήμερα στα λόγια μας. Από ζηλωτές του μνημονίου έχουν γίνει και αυτοί οπαδοί της διαπραγμάτευσης και της αναδιαπραγμάτευσης, διαφοροποιούν την ορολογία μεταξύ τους. Αυτά είναι εξαιρετικά ρεαλιστικά και ταυτόχρονα βαθιά χρήσιμα για την κοινωνία και την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για την ευπρέπεια του λόγου σας, κύριε Κουβέλη, τη σαφήνεια των θέσεών σας, και κάθε φορά που κουβεντιάζω μαζί σας γίνομαι και πιο σοφός. Σας μιλάω ειλικρινά. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από το φωτό.